δεν έχει προηγούμενο αυτό που συνέβη στο αστυνομικό μέγαρο της Οδού Ορμού στην Πάτρα. Αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Πάτρας βρήκαν έξω από την πόρτα του τον άνδρα που αναζητούσαν και τον συνέλαβαν. Η κατοικών έρευνα παρουσίασε αγγελικού λειτουργού σε σπίτι για τον εντοπισμό άνδρα που το βράδυ της Κυριακής επιτέθηκε με κλωτσιές και μπουνιές σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου για ναρκωτικά στην περιοχή της Ερώης, έλαβε διαφορετική τροπή. Σε σπίτι που ανήκει σε πατρινό και έχει συγγενική σχέση με τον καταζητούμενο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν 8,5 γραμμάρια κοκαΐνης, ουσία που χρησιμοποιείται για την όθευσή της, μικροποσότητες κάναβης, ζυγαριά ακριβίας και 30 σφαίρες από 9 πιστόλι. Αμέσως άρχισαν οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό του. Πρόκειται για άτομο γνωστό στις αρχές και καταδικαστέντα για την υπόθεση των κυκλωμάτων της νύχτας στην Πάτρα. Και ενώ οι έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, οι άνθρωποι του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Πάτρας σάστησαν όταν έξω από το γραφείο του δευτέρου ρόφου της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας αντίκρισαν το πρόσωπο που αναζητούσαν. Είχε μεταβεί στην αστυνομία προκειμένου να παραπονεθεί για τον έλεγχο αστυνομικών στον αδερφό του το βράδυ της Κυριακής. Αγνούσε ωστόσο πως οι αστυνομικοί αναζητούσαν και τον ίδιο μετά τα ευρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του και έτσι του πέρασαν βραχιολάκια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Ο δράστης του περιστατικού της Κυριακής αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου.